Είναι τα Pod Radio του Pro News. Καταρτίστηκε σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης η λίστα με τις βασικές κατηγορίες προϊόντων που θα περιληφθούν στο καλάθι της νοικοκυράς και θα πρέπει να προστατεύονται από τις συνεχείς αυξήσεις τιμών. Η λίστα αποστέλλεται στα σούπερ μάρκετ τώρα για να επιλέξουν τις μάρκες των 50 προϊόντων που θα βάλουν στο συγκεκριμένο καλάθι και να ανακοινώσουν βεβαίως και τις τιμές τους. Όσο και να πιέζει η κυβέρνηση για μείωση των τιμών, δεν θα καταφέρει τίποτα γιατί οι τιμές σε σύγκριση με πέρσι έχουν σχεδόν αυξηθεί κατά 100%. Καλάθι της νοικοκυράς ή δελτίο στα τρόφιμα. Και θα σου πω πως αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν είναι όχι να μειώσουν τις τιμές, να συγκρατήσουν την ακρίβεια και άρα τον πληθωρισμό. Που μετατρέπονται σε κοινωνικά παντοπολία. Όλο και περισσότερες οικογένειες με μικρά και μεσαία εισοδήματα σπέβδουν στα κοινωνικά παντοπολία των Δήμων προκειμένου να εξασφαλίσουν τα βασικά προϊόντα. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης πέρυσι τον Αύγουστο οι ωφελούμενες οικογένειες ήταν 340, ενώ φέτος 410, αύξηση δηλαδή 20,59%. Το ψωμί ψωμάκι φαίνεται πως θα πούμε κυρίες και κύριοι, καθώς οι νέες αυξήσεις είναι αναπόφευκτες, έρχονται, ήδη το πληρώνουμε ακριβότερα, είναι όλο και περισσότερα παράλληλα αρτοπία, βάζουν λουκέτα γονατισμένα από το ενεργειακό κόστος. Μεγάλη πτώση του τζίρου τους βλέπουν οι αρτοποιοί, ενώ οι τιμές των πρώτων υλών για την παρασκευή του ψωμιού έχουν εκτοξευθεί. Ήμουνα στην Πολυρρήνια, στα μέρη σου. Ναι. Τι ωραία ήταν η Πολυρρήνια. Τι ωραία. Μία απόλαυση. Ναι. Λες, μα, είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, εμείς οι Έλληνες ζούμε πραγματικά στο ωραιότερο οικόπεδο του κόσμου. Όπου και να πας, είναι ωραία και σου ανοίγει την καρδιά. Μ' αρέσει που συμφωνούσαν και οι δημοσιογράφοι. Ναι, έτσι είναι. Όπου και να πας, είναι ωραία και σου ανοίγει η καρδιά. Σε ποιον κόσμο ζείτε? Δεν κλείσανε αυτοπία στην κατοχή και κλείνουνε εν καιρό ειρήνης. Σύμφωνα με τους αρτοποιούς από την αρχή του έτους έχουν βάλει λουκέτο 200 φούρνια από τους 14.000 που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η μείωση της κατανάλωσης που φτάνει το 20% όπως την υπολογίζουν θα φέρει απώλεια τζίρου που φτάνει τα 500 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους. Αλλά εσύ κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, άκου να δεις τώρα τι λες. Η αξία του πλούτου των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 577 δισεκατομμύρια ευρώ. 577 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε όλοι οι Έλληνες. Αυτό δεν είπε? Ρε εσύ, μήπως δεν καταλάβαμε καλά? Για ξαναβάλε τον Χρήστο. Η αξία του πλούτου των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 577 δισεκατομμύρια ευρώ.
Διέρεσέ το δια 10 εκατομμύρια χοντρικά που μας τόλει 10 εκατομμύρια νοματέοι. Δηλαδή αντιστοιχούν 57 χιλιάρικα τον χρόνο εισόδημα στον καθέναν από μας. Αναρωτηθείτε πόσοι από εσάς έχετε 57 χιλιάρικα εισόδημα τον χρόνο. Αν έχετε λίγο λιγότερα, τα παραπάνω μέχρι τα 57 τα έχει κάποιος άλλος. Ένα στελάχτερ όταν έμπαινε στο μαγαζί, έπαιρνε το ψωμάκι του, έπαιρνε τα κουλουράκια του, έπαιρνε δύο γλυκά και πήγε στο σπίτι. Τώρα πια δεν το κάνει αυτό. Τώρα πια δεν το κάνει αυτό. Ακριβότεροι και 10 λεπτά θα είναι η τιμή της φρατζόλας στο προσεχές διάστημα. Οι τεράστιες αυξήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος των αρτοπιών. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, το γεγονός ότι στην Ελλάδα το κόστος ζωής παραμένει πιο χαμηλό. Σε ποιον κόσμο ζεις? Δείτε τι ισχύει στα γαλακτοκομικά και στα αυγά, συν 23,3%. Το ψωμί, 18,4%. Το κρέας, 17,6%. Το λάδι, 17%. Ουσιαστικά, μιλάμε για μια επέλαση στο εισόδημα του νοικοκυριού. Έως 16% θα αυξηθούν οι φυσικοί χυμοί, έως 15% τα κατεψυγμένα ψάρια, 13% τα τυριά, έως 12% τα χαρτικά, 10% το ρύζι, 9% τα ζυμαρικά, το γιαούρτι 8%, τα λαντικά έως 6%, έως 6% τα φασόλια και οι φακές, το ελαιόλαδο και οι ελιές 5% και 3-5% το κρέας. Το αλεύρι 1 κιλό κόστιζε το Νοέμβριο του 2021 1,32 ευρώ και τώρα 1,79. Το γιαούρτι 500 γραμμάρια από 1,95 έχει φτάσει 2,85 και το χαρτί υγείας 8 τεμάχια από 3,30 στα 4,55. Η Ελλάδα, το έχω πει πολλές φορές και παρότι η αντιπολίτευση της αρέσει να μου ασκεί κριτική για αυτό, θα επιμείνω σε αυτό, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. Μ' αρέσει που επιμένεις κιόλας. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει κυρίως τα γαλακτοκομικά με 23,3%, το ψωμί που ακρίβεινε κατά 18,4%, το κρέας κατά 17,6%, τα έλαια κατά 17%, ο καφές 14,3% και τα λαχανικά που ακρίβηναν κατά 8,6%. Γαλακτοκομικά πάνω από 23, πάνω από 18% το ψωμί, 17,6% τα κρέατα, 17% τα λάδια. Ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν. Επιτρέπετε τώρα βλήτα, τώρα 3 ευρώ. 3 ευρώ το κιλό τα βλήτα. 3 ευρώ το κιλό τα βλήτα, δηλαδή τι θα φάμε? Φταίει ο Πούτιν και για τα βλήτα. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Το τυρί. Την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη, είχε 10,5. Τώρα έχει 11,20. Παίρνετε ψάρια ακριβά? Πως είπατε, ακριβά? Σχεδόν ποτέ. Ακριβά. Φτηνά θα πάρουμε μία φορά στις 15. Η
αλλάξει ήδη. Δεν είναι. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι μας ρωτάνε πολύ. Θα επανέλθει το ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς ενέργειες. Ναι, έχει κάνει πρόταση για το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει. Έχει δοθεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο καλύπτει τους φτωχότερους και το οποίο συνδυάζεται και με άλλου είδους παροχές. Είναι το ΤΕΒΑ, ένα ειδικό ταμείο που έχουμε, το οποίο μοιράζει τρόφιμα. Εσύ το έχεις προβλέψει με το ΤΕΒΑ πριν από κανένα χρόνο και να που δεν ήρθε το ΤΕΒΑ, αλλά ήρθε το καλάθι της νοικοκυράς. Το καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή το δελτίο στα τρόφιμα. Όλο και περισσότερες οικογένειες με μικρά και μεσαία εισοδήματα σπέβδουν στα κοινωνικά παντοπολία των Δήμων προκειμένου να εξασφαλίσουν τα βασικά προϊόντα. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης πέρυσι τον Αύγουστο οι ωφελούμενες οικογένειες ήταν 340, ενώ φέτος 410, αύξηση δηλαδή 20,59%. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 1 τρίτο του μηνιαίου προϋπολογισμού τους για την αγορά τροφίμων. Επιτέλους η Αθήνα μπαίνει στον 21ο αιώνα. Άρε Δήμαρχε, εσύ τα πες με μια κουβέντα όλα. Επιτέλους η Αθήνα μπήκε στον 21ο αιώνα. Σοκ ακρίβειας βιώνουν οι καταναλωτές, οι οποίοι μισογεμίζουν το καλάθι του σούπερ μάρκετ με περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ήδη σε προσφορά και χύμα τρόφιμα. Και χύμα τρόφιμα. Όπου ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά, αλλά βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ακόμα και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος για σχεδόν έναν στους δύο Έλληνες θα γίνει με προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ήμουνα στην Πολυρρήνια στα μέρη σου. Ναι. Τι ωραία ήταν η Πολυρρήνια. Τι ωραία. Μία απόλαυση. Σε κάθε περίπτωση, να συνεχιστεί αυτό, τότε θα δούμε το ποσοστό των φτωχότερων Ελλήνων και αυτών που είναι στα όρια της φτώχειας να ξεπερνά το 35%, λένε οι πληροφορίες που έχουμε. Είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι. Τα απολύτως απαραίτητα αγοράζουν οι καταναλωτές στις λαϊκές αγορές, καθώς όπως λένε στη Φωτεινή Νάσου, όταν δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα, δεν σε νοιάζει αν θα έχεις φρούτα ή λαχανικά. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες ζούμε πραγματικά στο ωραιότερο οικόπεδο του κόσμου. Έως το τέλος του έτους έχουν προγραμματιστεί συνολικά σχεδόν 10.000 πληστηριασμοί. Όπου και να πας, είναι ωραία και σου ανοίγει την καρδιά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Νίκου Ρογκάκου που είναι δίπλα μου πώς εξανεμίζονται μισθοί και συντάξεις. Σύμφωνα με έρευνα της Ελστάτ, το 60% του μισθού καλύπτει πλέον δαπάνες διατροφής και ενοικίου, Νίκο. Τι ωραία. Μία απόλαυση. Ναι. Λες, είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι. Η τιμή στα πρώιμα λεμόνια πλησιάζει τα 3 ευρώ το κιλό. Οι μπάμιες στα 6. Αμπελοφάσουλα στα 5 ευρώ το κιλό. Σπανάκι και κολοκύθια στα 2,50 και 3 ευρώ το κιλό αντίστοιχα. Πατάτες από 50 λεπτά που κόστιζαν πέρσι στα 80 λεπτά φέτος. Οι ντομάτες από 1,10 στο 1,80. Τα μήλα από 1,50 στα 2 ευρώ. Και οι μπανάνες από 1,20 στα 2,10. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάρτε και ένα αυτοκίνητο δώρο. Τώρα, επειδή ήταν εδώ η πατριώτησά μου, τώρα θα δώσω και 1,5 ντεπόζιτο. 1,5 ντεπόζιτο, τέτοιο πράγμα. Να το μαζί με τα αυτοκίνητα, παιδιά. Σε σχέση με το 2020, η αύξηση της αμόλυβδης φτάνει το 70%. Τι ωραία.
μια απόλαυση. Αναρωτηθείτε μήπως δεν είστε μόνο εκτός πραγματικότητος, αλλά μήπως είστε και εκτός τηλεοπτικής πραγματικότητος. Τα pod radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.